Τι πρέπει να κάνετε αν σας συμπίσει η τσούχτρα? Με τις τσούχτρες να πρωταγωνιστούν φέτος το καλοκαίρι στη Μεσόγειο, είναι ζωτικής σημασίας να μάθετε πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε σε ένα τσίμπημα. Τα συμπτώματα του τσιμπήματος τσούχτρας περιλαμβάνουν συνήθως φαγούρα, επώδυνο εξάνθημα το οποίο φουσκώνει πριν γεμίσει με πίον και σπάσει. Η τσούχτρα μπορεί επίσης να αφήσει ένα αποτύπωμα του πλοκαμιού της, το οποίο συνήθως εμφανίζεται με κόκκινα, καφέ ή μοβ σημάδια. Θα αισθάνεστε το δέρμα σας πολύ ευαίσθητο και επώδυνο. Πολλές τσούχτρες είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο, αλλά ένα τσίμπημα μπορεί να γίνει πιο σοβαρό αν προέρχεται από ορισμένα είδη. Για παράδειγμα, τα κυβόζωα, όπως οι θαλάσσιες φύκες, μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο και απειλητικές για τη ζωή αντιδράσεις στους ανθρώπους. Βρίσκονται στον Ειρηνικό και στον Ινδικό ωκεανό. Άλλα είδη τσούχτρας που προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις περιλαμβάνουν: μπλε μέδουσες, βρίσκονται σε θερμότερες θάλασσες. Θαλάσσια τσουκνίδα, βρίσκεται κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέδουσα μεχέτη λονταριού, βρίσκεται στις βόρειες περιοχές του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού. Θαλάσσια σφίκα, βρίσκεται γύρω από την Αυστραλία και την Νοτιοανατολική Ασία. Το πόσο χρόνο είστε εκτεθειμένοι στα κεντριά επηρεάζει επίσης τη σοβαρότητα ενός συμπήματος, όπως και το πόσο μεγάλο μέρος του δέρματός σας έχει επηρεάσει. Τα παιδιά είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν σοβαρές αντιδράσεις μαζί με άτομα που έχουν άλλες παθήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα νιώσουν έντονο πόνο αμέσως μετά το τσίμπημα, ο οποίος συνήθως διαρκεί μεταξύ 1 και 2 ώρων. Η αίσθηση φαγούρας από την άλλη πλευρά μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα και αρκετές εβδομάδες σε πιο σοβαρές περιπτώσεις. Ορισμένα τσιμπήματα μεδουσών μπορεί να προκαλέσουν αντίδραση σε ολόκληρο το σώμα, όπως ναυτία, αδυναμία, μυϊκοί σπασμοί, πόνο στο στομάχι, υπερβολική εφίδρωση, πονοκέφαλη. 1. Ξεπλύνετε την πληγή στα περιοχή με θαλασσινό νερό το συντομότερο δυνατό. 2. Χρησιμοποιήστε τσιμπηδάκι για να αφαιρέσετε τυχόν ορατά πλοκάμια της τσούχτρας που μπορεί να έχουν παγιδευτεί στο δέρμα, ή ξύστε τα με μια πιστωτική κάρτα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γυμνά χέρια για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα της τσούχτρας. 3. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να μουλιάσετε το δέρμα, φροντίζοντας να είναι όσο πιο ζεστό μπορείτε, να το ανοιχτείτε χωρίς να κάψετε το δέρμα σας. 4. Κρατήστε το δέρμα σας εμποτισμένο στο νερό για να ξεπλύνετε το κάψιμο, διατηρώντας μια ροή ζεστού νερού στο δέρμα σας για τουλάχιστον 20 λεπτά. 5. Πάρτε κάποιο άμεσο παυσίπονο, αν είναι απαραίτητο, όπως παρακεταμόλη ή βουπροφένη. 6. Εφαρμόστε λιωσόν καλαμίνης ή κρέμα υδροκορτιζόνης, εάν χρειάζεται. 7. Μην καλύπτετε την πληγή. Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα τσιμπήματα τσούχτρας μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή. Καθώς το τσίμπημα εξελίσσεται, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί επίγουσα ιατρική φροντίδα. Θα πρέπει να αναζητήσετε αμέσως επίγουσα ιατρική περίθαλψη εάν το άτομο που τσιμπήθηκε παρουσιάζει σημάδια αναφυλακτικής αντίδρασης, αντιμετωπίζει δυσκολία στην αναπνοή, αναπτύσσει πόνους στο στήθος, αρχίζει να παθαίνει επιληπτικές κρίσεις, κάνει εμετό, αιμορραγεί συνεχώς, αναπτύσσει σοβαρό πρίξιμο γύρω από το τσίμπημα, χάνει τις αισθήσεις του. Μερικές φορές τα τσιμπήματα τσούχτρας μπορεί να μολυνθούν. Παρακαλείστε να επισκεφτείτε αμέσως τον γιατρό εάν παρουσιάσετε κάποια από τα σημάδια μόλυνσης, όπως το τραύμα να γίνεται πιο επώδυνο, μεγαλύτερη ερυθρότητα ή να εμφανίσετε πυρετό. Μπορεί να έχετε ακούσει ότι τα όρα μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία ενός τσιμπήματος τσούχτρας. Οπότε, να ουρίσετε πάνω στην πληγή ή όχι? Λοιπόν, αυτό είναι απλώς ένας δημοφιλής μύθος και δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι τα ούρα έχουν κάποιο όφελος. Στην πραγματικότητα, μελέτες έχουν δείξει το αντίθετο. Τα ούρα περιέχουν ενώσεις όπως η αμμονία και η ουρία, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες από μόνες τους αν σας έχουν τσιμπήσει. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα ούρα περιέχουν πολύ νερό, το ξέπλυμα του τσιμπήματος με αυτά σημαίνει ότι η αμμονία και η ουρία θα είναι πολύ αραιές για να είναι χρήσιμες. Οι έρευνες και οι ειδικοί συνεχίζουν να προτείνουν ότι η παροχή πρώτων βοηθειών είναι το πρωταρχικό μέλημα όταν αντιμετωπίζετε το τσίμπημα από τσούχτρες και θα πρέπει να εστιάζετε στην αφαίρεση των πλοκαμιών από το δέρμα σας και στη θεραπεία της περιοχής που έχει έρθει σε επαφή για να αποφύγετε την περαιτέρω απελευθέρωση νηματοκίστεων των χιλιάδων μικροσκοπικών κυττάρων στα πλοκάμια τους. Η γρήγορη αντίδραση μετά από ένα τσίμπημα μπορεί να αποφύγει την αύξηση του φορτίου δηλητηρίου και ενδεχομένως να σώσει μια ζωή. Για να μειώσετε τις πιθανότητες να σας τσιμπήσει τσούχτρα, μπορείτε να αποφύγετε τα νερά κατά τη διάρκεια της εποχής των τσούχτρων από τα μέσα της άνοιξης έως τα τέλη του καλοκαιριού και τις αρχές του φθινοπόρου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ιδίως επειδή το καλοκαίρι είναι περίοδος διακοπών. Οπότε, παρακάτω θα βρείτε ορισμένα μέτρα προστασίας που μπορείτε να λάβετε όταν κολυμπάτε σε νερά όπου ενδέχεται να υπάρχουν μέδουσες. Προσέχετε τις προειδοποιητικές πινακίδες στις παραλίες που σας προειδοποιούν για τσούχτρες ή άλλα θαλάσσια πλάσματα. Ενημερωθείτε από κάποιον υπεύθυνο ή γνώστη της παραλίας πριν κολυμπήσετε σε ανοιχτά νερά για τους κινδύνους. Μην αγγίζετε ποτέ μια τσούχτρα, ακόμη και αν νομίζετε ότι είναι νεκρή. Φορέστε προστατευτική στολή και κάτσετε στα πόδια σας όταν κολυμπάτε σε ανοιχτά νερά. Φορέστε ειδικά παπούτσια νερού όταν περπατάτε σε βραχώδη ή ρηχά νερά.
Ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι τσούχτρες, καθώς τείνουν να ακολουθούν τα θαλάσσια ρεύματα. Βεβαιωθείτε ότι ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αν σας συμπίσει εσάς ή κάποιον άλλον. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να μας αφήσετε το σχόλιο σας.